Η τομεακή οργάνωση της Καρδίτσας Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος πήρε σήμερα την πρωτοβουλία αυτή 40 μέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών. Οι ζωές που χάθηκαν δεν θα επιτρέψουν να ξεχαστούν. Ο λαός της Καρδίτσας το προηγούμενο διάστημα βγήκε σε μεγάλες κινητοποιήσεις απαιτώντας ασφαλή μεταφορές για τη λαϊκή οικογένεια, για τα παιδιά του. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λέμε ότι το σύστημά τους φταίει για όλο αυτό. Οι κυβερνήσεις που πέρασαν, αυτοί που είναι σήμερα και οι επόμενες που θα έρθουν από αυτή την εκλογική μάχη, στον ίδιο δρόμο θα πάνε το τρένο αυτό. Σε υποστελέχωση, σε χαμηλή χρηματοδότηση για τις υποδομές, ώστε να μην εξασφαλίσουν ασφαλή μεταφορά. Μόνο με τις αγωνιστικές διεκδικήσεις του λαού, μόνο με ισχυρό κουκουέ, μπορούμε να φτάσουμε να απαιτήσουμε στο σήμερα, το 2023, το αυτονόητο, να μεταφορούμαστε με ασφάλεια. Ίδια είναι και η συνθήκη που κρατούν στα νοσοκομεία, ίδιες είναι οι συνθήκες για στα σχολεία, που αν κάποιος κάνει ένα σοβαρό έλεγχο για την αντισεισμική του θωράκιση, θα δούμε ότι είναι διάτρητη το χτυριακό συγκρότημα. Είναι διάτρητη. Γι' αυτό λοιπόν ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι ποικιλόμορφος και να απαιτήσει το αυτονόητο, την ασφάλεια της λαϊκής οικογένειας.